Συνεχίστηκε το απόγευμα τη 5η στο μετεκλογικό Σύριο, στο Επιμελητηρίο τη Καβάλα, με την πραγματοποίηση τεσσάρων ακόμη άκαρπων ψηφοφοριών στα τμήματα τουρισμού και μεταποίηση, έτσι ώστε να βρεθεί κάποιο πρόεδρο τη εκλογική επιτροπή. Το αποτέλεσμα και τι 8 φορέ αναδείχθηκε ισόπαλο, ενώ κατόπιν τούτο οι ψηφοφορίε θα επαναληφθούν μετά από μία εβδομάδα. Με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλα, Μάρκο Δέμπα, να τονίζει στο ένα channel πω το Επιμελητηρίο Καβάλα ίσω είναι το μοναδικό που δεν μπορεί να βρει άκρη στι εκλογέ για την ανάδοση των Προέδρων των Επιτροπών. Ε, Δυστυχώ, άλλη μια συνεδρίαση ε, βγήκε άκαρπη για την εκλογή των Προέδρων των δύο τμήματων που έχουν απομείνει, του τουριστικού και της μεταποίηση. Δυστυχώ, για άλλη μια φορά είδαμε μια, μια συζήτηση ε, η οποία δεν καρποφόρησε και ίσω είμαστε από τα μοναδικά επιμελητήρια που συμβαίνει αυτό ενώ υπήρξε και απρόταση από μέρους μου στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο για το πώς θα μπορούσαμε μέσα σε μία σύμπνια να καταλήξουμε και να μην έχουμε ούτε κάλπες ούτε τίποτα. Δυστυχώς όμως θα λέγαμε οι δύο συνδυασμοί της αντιπολίτευσης από κοινού έχουν αποφασίσει ότι έτσι θέλουν να το τραβήξουν, έτσι θέλουν να ενεργούν. Επιπρόσθετα ο κ. Δέμπας ανέφερε πως αν δεν βρεθεί μια λύση άμεσα, την ευθύνη για την ανάδειξη των Προέδρων των Εκλογικών Επιτροπών του Εμπεριτηρίου Καβάλας θα την αναλάβει το αρμόδιο Υπουργείο. του, εμεί πλέον σαν διοίκηση στείλαμε και σήμερα ακόμα στο Υπουργείο πλέον μια επιστολή που ζητάμε τι γίνεται πλέον σε αυτή την περίπτωση, γιατί παρόλο που υπάρχει γνωμάτευση και από τον νομικό σύμβουλο της κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων, οτι θα πρέπει να γίνει κλήρωση, δυστυχώς ούτε και αυτό το αποδέχονται και σε μια διαδικασία δημοκρατική. Και εμεί περιμένουμε επομένω να δούμε ποια θα είναι και η απάντηση του ίδιου του Υπουργείου. Πάντω είναι, είναι κρίμα ε, αυτό που συμβαίνει από πλευρά των δύο συνδυασμών να συνεχίζουν, ε, θα λέγαμε, μια στήρα αντιπολίτευση, χωρί ουσία, χωρί προτάσει, το οποίο θα βοηθήσει να πάει το επιμελητήριο μπροστά.